Με το φακό του Καλύμνος Νιούς επισκεφθήκαμε το επαρχείο της Καλύμνου και τον έπαρχο, τον κύριο Μανώλη Μουσελή. Το θέμα μας αφορά τους αγρότες, που εκτός από την παραγωγή τους, που τα ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και έχουμε κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό, τα έχετε δει, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται και με τις άδειές τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να βοηθηθούν. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εδώ στον έπαρχο να μας πει πού ακριβώς βρίσκεται το όλο θέμα. Καλημέρα, κύριε Έπαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με τον εγκλεισμό του νησιού μας σε μια κατηγορία, μεγάλη κατηγορία επιχειρηματιών παραγωγών του νησιού μας και έχει να κάνει κυρίως με τους παραγωγούς εσπεριδοειδών. Ένα είδος ευπαθές που δεν μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να μείνει και να αποθηκευτεί πολλές μέρες και έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εμείς ως περιφέρεια και ως επαρχείο εμπλακήκαμε στην υπόθεση αυτή και εμπλακήκαμε χωρίς να είναι η αρμοδιότητα η δική μας το πού θα πάνε και το τι θα κάνουν οι παραγωγοί. Όμως επειδή είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να μπει στη σωστή του, την νόμιμη τη βάση, την οποία δεν υπήρχε μέχρι στιγμής και ήταν ένα θέμα το οποίο το ερευνώ από τον Ιούλιο-Αύγουστο, είχα πει και σε μια συνάντηση που στο Δημαρχείο του, που παρευρέθησαν όλοι οι παραγωγοί εκεί, ότι ολοκληρώνεται εντός ολίγου μια διαδικασία 7 περίπου μηνών, η οποία θα δώσει την άδεια και την νόμιμη έγκριση σε όλους αυτούς να έχουν αυτό, τα απαραίτητα χαρτιά που χρειάζεται, είτε για το στάσιμο εμπόριο, είτε για το πλανόδιο εμπόριο. Και όντως τα πράγματα έχουν προχωρήσει και μπορώ να πω ότι ήδη ξεκίνησαν οι παραγωγοί του νησιού μας, κυρίως οι βαθιώτες αυτοί που ασχολούνται με τα εσπεριδοειδή και με όλα τα άλλα είδη, να παίρνουν τις πρώτες εγκρίσεις. Εμείς ως περιφέρεια και ως επαρχείο δίδουμε τις εγκρίσεις δραστηριοποίησης, που σημαίνει ότι συμφωνούμε να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το τομέα. Αυτό όμως είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα, για να πάρουν και την άδεια του πλανοδίου ή του στάσιμου εμπορίου, μία από τις δύο, από το Δήμο. Χθες και σήμερα παρελήφθησαν οι τρεις πρώτες εγκρίσεις, τα παρέλαβαν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και φαντάζομαι πήγαν στον Δήμο για να πάρουν και τις άδειές τους. Άρα προχωρά και λύνεται το θέμα στη σωστή κατεύθυνση και στη σωστή τη βάση τους. Αυτό είναι το θέμα, ούτως ώστε πλέον όλοι οι παραγωγοί αυτοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογενειάρχες, να μην έχουν ανάγκη κανένα. Ναι, ούτε να μην ταλαιπωρούνται. Υπηρεσία, και πολύ δε περισσότερο ούτε πολιτικούς, για χάρη κτλ. Να έχουν τα νόμιμα έγγραφά τους να μπορούν να δουλέψουν. Αυτό έχουμε κάνει και αυτό έχει βγει από όλη αυτή εδώ την ιστορία και βέβαια μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε κι εμείς, όπως περιμένουν και αυτοί, η κυβέρνηση να ενσκύψει στα προβλήματα και στα αιτήματα των παραγωγών της Καλύμνου. Είναι μια κατηγορία η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ και επαναλαμβάνω, δεν είναι παπούτσι, δεν είναι ρούχο να το φυλάξεις και να το πουλήσεις τώρα που άνοιξε το εμπόριο. Μιλάμε για ευπαθή προϊόντα. Και εγώ προσωπικά προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, αλλά πολύ δε περισσότερο αντιπεριφερειάρχης, ο Φιλίμωνας Τζανετίδης, ο οποίος την προηγούμενη δύο μέρες είχε τηλεδιάσκεψη με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έθεσε ξανά πάλι το θέμα επιδότησης των αγροτοπαραγωγών του Βαθύ και νομίζω ότι βρίσκεται, θέλω να πιστεύω, σε έναν καλό δρόμο να πάρουν και αυτά που τους στέρισε ο εγκλεισμός του νησιού. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε, κύριε Έπαρχε. Λοιπόν, χαιρόμαστε που άνοιξε ο δρόμος και παίρνουν τις εγκρίσεις τους για να πάρουν τελικώς την άδειά τους και να μην έχουν, είπατε πάρα πολύ σωστά, να μην βρίσκονται σε κανένα άρμα πολιτικού. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Προσωπικά εγώ δεν το θέλω. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, τα σωστά τα έγγραφα, να δουλεύουν. Ναι. Και αυτό που βγήκε από αυτή την ιστορία είναι το ουδέν κακό αμοιγές καλό. Απλά ήταν μια υπόθεση την οποία χειριζόμασταν και ο Δήμος και το επαρχείο εδώ και 6-7 μήνες και νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει να φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα. Σας είπα, έχουν δοθεί ήδη οι τρεις εγκρίσεις και οι τρεις αδειοδοτήσεις και από ό,τι άκουσα σήμερα ακολουθούν και άλλες τρεις οι οποίες θα πρέπει να πάνε στην περιφέρεια. Το ευχόμαστε και να βοηθηθούν κιόλας. Να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο. Να βοηθηθούν και θα ολοκληρωθεί νομίζω το θέμα εφόσον έχουν και οι επιδοτήσεις που πρέπει να έχουν κυβερνητικά. Είχα πει όμως ξανά ότι επειδή το θέμα όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί γύρω από το lockdown, γύρω από τους εγκλεισμούς, γύρω από το κλείσιμο των καταστημάτων δεν είναι θέμα πολιτικό, είναι θέμα υγειονομικό. Σωστά. Δεν κυβερνούν οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και
το τρανό παράδειγμα το ότι ο Πρωθυπουργός για να ανοίξει το ελληνικό εμπόριο, τους πρώτους που ρώτησε τους επιδημιολόγους. Και μάλιστα η πρώτη ερώτηση ήταν πόσες ΜΑΘ έχουμε διαθέσιμες. Όταν του είπαμε ότι υπάρχουν 420 κρεβάτια, έχουμε το περιθώριο να προχωρήσουμε. Θέλω να πω ότι είναι μια υγειονομική κρίση και δεν είναι οικονομική κρίση. Όμως, φεύγοντας όλα αυτά, πλέον πάμε και στις πολιτικές αποφάσεις. Και η πολιτική απόφαση είναι τώρα η επιδότηση αυτών των ανθρώπων. Εδώ είναι πολιτικό θέμα που μπορούν να πιεστούν και οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρχή. Και εγώ σας ευχαριστώ.